Πάλι θα σου πω, η ανάγκη για πραγματική επικοινωνία είναι μια θεμελιώδη ανάγκη της ανθρώπινης ύπαρξης που πηγή της έχει την πνευματική ισορροπία του ανθρώπου. Έχει να κάνει με μια, είναι ισόβαθμη, ό,τι είναι για την επιβίωση του σώματος είναι αυτή η ανάγκη για επικοινωνία, η επιβίωση της πνευματικής ύπαρξης του ανθρώπου. Αν δεν επικοινωνείς με τον εαυτό σου, αν δεν επικοινωνείς με το συνάνθρωπό σου, αν δεν επικοινωνείς με τη δυσκολία της ζωής, το παρόν της ζωής, είσαι ένας αποτυχημένος άνθρωπος. Μπορείς να κάνεις διαπολιτικός, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, θα πας πολύ μπροστά. Βγάλε λίγο εγώ και θα πας πολύ μπροστά. Μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις, είναι εύκολο. Μαθαίνεις πολλές γνώσεις και βγαίνεις εκεί και λες γνώσεις. Είναι καλό. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και δικές μου γνώσεις. Δεν τίθεται θέμα. Διαβάζεις το βιβλίο 10-20 φορές. Μαθαίνεις να χρησιμοποιείς τις δυνάμεις καλά. Τις χρησιμοποιείς εγωπαθητικά. Τις χρησιμοποιείς εγωιστικά. Δεν διαφωτίζεις την καρδιά του ανθρώπου. Δεν... Για σένα η θυσία υπέρ του ανθρώπου θα είναι μια βλακεία. Που δεν... Για σένα που δεν ενδιαφέρεσαι, όχι για σένα, για τον κάθε άνθρωπο που δεν θα ενδιαφέρεται για να πετύχει την πνευματική επικοινωνία, την οντολογική επικοινωνία, τον άνθρωπο βρε παιδιά, τον άνθρωπο ξεχάσαμε. Σήμερα τα μεγαλύτερα μυαλά του κόσμου μετράνε τον άνθρωπο με νούμερα, μετράνε τον άνθρωπο σαν κρέας. Είναι σκληρό αυτό που λέω, είναι σκληρό αλλά είναι πραγματικό και μπορώ να δείξω και να αποδείξω ότι η ίδια η ιστορία και η ίδια η πραγματικότητα της ζωής που ζούμε σήμερα φανερώνει ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός, ο πολλής, είναι όντα κατώτερα, όντα αγέννητα. Γιατί έμειναν αγέννητα? Για ποια γνώση, για ποια ιερότητα γνώση? Η γνώση των ανθρώπων οδηγεί τους ανθρώπους να είναι σκληροτράχυλοι και εγωιστές. Να είναι εφευρέτες του πολέμου. Να είναι πρώτοι αρνητές της ανθρώπινης επικοινωνίας που είναι η πνευματική σου επιβίωση. Πέθανες και ακόμα μου λες τι θα κάνω. Πέθανες, έχεις πεθάνει. Για ποια σχέση να σου πω? Τη σχέση ανδρός και γυναικός? Εδώ έχασε τη σχέση την ιερή με σένα. Έκλεισες τις πόρτες που θα σε οδηγήσουν στο πνευματικό μεγαλείο της ψυχής. Έχασες άνθρωπε. Ο κάθε άνθρωπος που δεν έχει επικοινωνία, πνευματική επικοινωνία, οντολογική επικοινωνία με τον άνθρωπο γύρω του, είναι επιφάνεια, είναι ρηχός, είναι μηδέν. Είναι ένα δέντρο σάπιο. Είναι ένα πλάσμα ταλέπορο. Που μπορεί να έχει μεγάλα όπλα και να πυροβολεί και να σπάει κεφάλια. Να φτιάχνει ταινίες καταστροφής. Ας φτιάξει όσες θέλει. Δικαίωμά του. Άλλο λέω. Έκλεισε τις πόρτες. Δεν γνωρίζει τον πνευματικό άνθρωπο. Δεν έχει επικοινωνία με τον εαυτό, με τη ζωή, με το σύμπαν. Δεν γνωρίζει το θαύμα το ανθρώπινο. Αναλύει τον άνθρωπο μόνο στη βιολογική του βάση. Πόσο θα φας, τι χημεία θα κάνει το σώμα σου και τι κόπρανο θα βγάλεις. Αυτό είναι όλος ο άνθρωπος. Η ζωική κατάσταση του ανθρώπου αποδεικνύει τον άνθρωπο ζώο. Η ζωική κατάσταση του ανθρώπου, η βιολογική κατάσταση του ανθρώπου εξισορροπεί την πνευματική επικοινωνία της ανθρώπινης ψυχής, του ανθρώπινου νου. Υπάρχει κάτι ωραιότερο από ένα νου που έχει τέλεια αγάπη μέσα του? Υπάρχει κάτι ωραιότερο από μια καρδιά που έχει βρει το δρόμο της και είναι πηγή ευτυχίας για τον άνθρωπο? Υπάρχει κάτι καλύτερο? Γιατί δεν διδάσκουν στα πανεπιστήμια την αγάπη? Γιατί δεν διδάσκουν στα ανθρώπινα κολέγια και και παγκόσμια την αγάπη? Γιατί δεν την εφαρμόζουν? Εάν οι άνθρωποι δεν αποκτήσουν επικοινωνία οντολογική, είναι χαμένοι. Η ανθρωπότητα αυτή δεν θα εξελιχθεί. Και ο άνθρωπος αυτός, η ιστορία το μαρτυράει, που ζει μέσα στον κοσμικό άνθρωπο, ό,τι και αν κάνει, όσα και αν κάνει, θα παραμείνει εκεί. Θα φαίνεται ότι προοδεύει, θα φαίνεται ότι εξελίσσεται και θα αποδεικνύεται ένα βήμα πίσω. Ένα βήμα πίσω. Θα χάνει περισσότερο κοινωνία και επαφή. Και θα έχει ανάγκη τους πολέμους, να βλέπει το κακό να γεννιέται από τον ίδιο τον άνθρωπο, και μετά θα έρχεται το δάκρυ και θα λέει κάναμε τόσους πολέμους και κάναμε τόση καταστροφή, ποτίσαμε τη γη με αίματα, πληγώσαμε τις ψυχές των παιδιών μας, χάσαμε την ευλογία της ζωής και ζήσαμε
σαν άγρια πλάσματα. Σε μια κατάσταση πολύ ζωική. Όχι απλή ζωική. Σε μια κατάσταση που δεν έχουμε ούτε μία στο τρισεκατομμύριο την ευκαιρία, σαν να παίζουμε ένα μεγάλο λαχείο, να γεννηθούμε κι εμείς σαν ανθρώπινα πλάσματα.